Λιτσάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Λιτσούλα μου. Παιδιά, τρέχει ο διαγωνισμός. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κλήρωση που θα φτιάξει όλη σας την κουζίνα. Μεγάλη υπογραφή. Σέντρο, 6.000 ευρώ είναι το δώρο, η αξία. Κοιτάξτε πώς θα γίνει η δική σας η κουζίνα. Δεν υπάρχει. Και τι έχω στα χέρια μου, αυτό είναι δώρο σημερινό. Το κορυφαίο κινητό της αγοράς είναι το Nokia 8. Απλά το θες, δεν λέω τίποτα άλλο. Καλείς 14550 ή στέλνεις μήνυμα TAF στο 54990, κοριτσάκια μου. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ τώρα, όταν ήμουν κάτω και άκουγα την εκπομπή όταν βαφόμουν. Ναι, ναι. Άκουσα να λέει. Να λέει ο Άρης, ότι όταν λέει ο Άρης είναι στον υδροχό, όποιος έχει τον Άρη στον υδροχό όταν γεννήθηκε, τι είναι αυτό. Όχι, ο γιος μου και έγινε πιλότος. Ο Άρης είναι ο τρόπος που θα δράσουν. Στον υδροχό, που είναι η προηγμένη τεχνολογία, έχει σχέση, πού το θα τον μαλώσω. Έλεγε, ναι, έλεγε ότι όσοι έχουν... Άρης στον υδροχό είναι πορνοστάρ. Του είπανε. Λοιπόν, όχι. Κόντυψα να ανέβω έτσι. Με... Άρη, ακούς. Άρη, ακούς. Δεν ισχύει αυτό που λες. Για έλα εδώ, για έλα εδώ. Τι είναι... Υδροχό, τι σημαίνει. Τι είναι αυτά που λες. Όχι. Ο Άρης τον υδροχό, ποιος σου είπε ότι όλοι έχουν γίνει αστρολόγοι, ξέρουν ένα και νομίζω ένα. Το βρήκα σε πινακάκι. Α, και το βρήκες και γραμμένο. Καλά. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης τον υδροχό, πρώτον ο Άρης είναι η δράση. Μας δείχνει σε ποιο σημείο πρόκειται να δράσουμε, έτσι. Στον υδροχό, που είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι της προηγμένης τεχνολογίας, των επιστημών, θέματα που έχουν σχέση με το διάστημα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά. Και καμία σχέση. Τώρα, αν αυτό έχει άλλες όψεις μέσα στο οροσκόπιο κλπ, είναι άλλο. Αλλά ο Άρης στον υδροχό, ότι βγάλεις πορνοστάρ, λάθος παρακαλώ και σβήστηκε. Το παίρνω, το μαζεύω και έφυγα. Εσύ ασχολείσαι με κομπιούτερ, ασχολείσαι με. Βέβαια, όλη τη μέρα γράφω. Όχι, ασχολείται με. Εκτός εάν κάνεις και τίποτα άλλο και δεν το ξέρουμε. Αστεία είναι αυτά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο Άρης στον υδροχό δεν κάνει τίποτα. Ενώ τώρα που είναι ο Άρης στο Σκορπιό, που θα παρατηρήσετε βέβαια, που έχει σχέση με το υπέδαφος και όλα, ακούμε κανένα σεισμό, ευτυχώς μας σώζει η θάλασσά μας, που βλέπουμε τους πολέμους να γίνονται και θα σας το διαβάσω εδώ που το έχω γραμμένο στη σελίδα 33, πέρα από τα καλά που θα κάνει, θα κάνει και καλά. Ωστόσο, η συνάντησή του με το Δία μπορεί να οδηγήσει και στα άκρα. Ίσως δούμε έξαρση της ακροδεξιάς, σκληρότητα στο πρόσωπο εξουσίας, σκάνδαλα, σεξουαλικά εγκλήματα, αναζωπηρώσεις αστειών πολέμου και το υπέδαφος. Λοιπόν, είναι μεν εκεί, αλλά θα κάνει και καλές όψεις. Επίσης, με πήραν, είχα πει πάλι ότι μέσα στο Γενάρη νομίζω ότι κάτι θα γίνει με τις τράπεζες. Όταν λέω κάτι θα γίνει με τις τράπεζες, εννοώ κάτι καλό για τις τράπεζες. Απλώς είπα αυτό το καλό για τις τράπεζες, άραγε είναι καλό και για εμάς. Όχι όμως κακό, γιατί με πήραν πάλι τηλέφωνο και ρωτούσανε. Σήμερα λοιπόν έχει πεφταστέρια, τα ξέρεις τα πεφταστέρια. Ναι. Αυτά είναι τα διδυμίδια. Είναι κάποιες ώρες που κάνεις ευχή. Κάθεσαι το βράδυ και όταν βλέπεις τα αστέρια και πέφτουν, κάνετε μια ευχή. Και επειδή είπαμε ότι οι ευχές πιάνουν αυτόν τον καιρό μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ξενυχτήστε λιγάκι αν μπορείτε ή αν είστε έξω τέλος πάντων και κάντε ευχές με τα διδυμίδια. Λοιπόν, σήμερα η Σελήνη θα περάσει στο Σκορπιό. Βλέπουμε εντάξει να γίνονται αυτόν τον καιρό. Όμως θα υπάρχουν και καλά πράγματα τα οποία θα γίνουν, γιατί υπάρχει και μια πολύ καλή όψη για την οποία θα μιλήσουμε πάλι. Σήμερα βέβαια η Σελήνη περνάει στο Σκορπιό, όπου σημαίνει ότι οι εντάσεις υπάρχουν. Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο? Ταύροι, λιοντάρια, σκορπιοί και υδροχόοι των πρώτων ημερών. Ενώ γενικότερα ο Δίας έχει να δώσει πολλά και σε οικονομικό επίπεδο. Τώρα πού θα τα βρει να τα δώσει, αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Νομίζω ότι κάτι θα βρει, δεν είναι δυνατόν, κάτι θα βρει και θα δώσει. Για να δούμε, αυτή την όψη που βλέπω, τη βλέπω μέσα στο Γενάρη. Για να δούμε, θα γίνει κάτι, κάτι οικονομικό τέλος πάντων που να μπορέσει να απαλύνει έστω και τις τράπεζες, γιατί αν οι τράπεζες πάνε καλά μπορεί να πάμε και εμείς. Τέρμα λοιπόν τη φιλοσοφία. Τώρα, Κρύοι, εσείς αυτόν τον καιρό ασχολείστε με τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους και θα έχετε κάποια ωφέλη. Αν είστε όμως γεννημένοι εκεί γύρω στις 11 του μηνός, 10-11 Απριλίου και μετά, η Αφροδίτη ευνοεί πάρα πολύ επαφές με ανθρώπους που βρίσκεται μακριά. Έχετε ένα πολύ σοβαρό θέμα εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αλλά θα είναι ιδιαίτερα καλό, θα εξελιχθεί σε μια αλλαγή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ καλή και η οποία ουσιαστικά θα αποδώσει. Τώρα τα ταυράκια μας είναι σε μια περίεργη φάση αυτό τον καιρό. Από τη μία
θα έχετε εντάσει με τον σύντροφο ή του συνεργάτη, από μία δεύτερη σκοπιά η συναισθηματική σας ζωή περνάει κάποια σκαμπανεβάσματα και από μία τρίτη σκοπιά θα έχετε αποφασίσει να κάνετε πολλά πράγματα, πολλά πρέπει θα μπουν στη ζωή σας, τα οποία όμως είναι πολύ πολύ καλά. Όλα αυτά προς το παρόν θα τα νιώσετε εσείς που είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, γύρω στο 22, 23, 24 Απριλίου. Από τη μία έχετε μία ένταση και από την άλλη να δείτε ότι πράγματα τα οποία αυτή τον καιρό σας φαίνονται δύσκολα θα πραγματοποιηθούν. Είστε λοιπόν σε μια αντιφατική κατάσταση, ενώ τα οικονομικά, έστω και αν καθυστερούν, θα αποδώσουν. Για τα διδύμια, ανάδρομος ο Ερμής, μην αποφασίζετε τώρα να μην πάρετε αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Ξανασκέπτεστε ορισμένα πράγματα, ορισμένα πράγματα θέλετε να τα πετάξετε από πάνω σας. Στον χώρο της εργασίας θα υπάρχουν πολλές εξελίξεις, οι οποίες δεν έχουν διαφανεί ακόμα. Θα δείτε ότι μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα έχετε καινούργια πράγματα να κάνετε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αρκεί να μου προσέχετε και την υγεία σας λιγάκι. Η οποία αυτόν τον καιρό, λόγω του ότι ίσως εξαντλήσετε πολύ, οι δίδυμοι χρειάζονται πολύ ύπνο και συνήθως δεν κοιμούνται. Γιατί λένε ότι και το βράδυ ακόμα σκέπτονται, το μυαλό τρέχει. Όχι ότι έχουμε πολύ μυαλό, αλλά τέλος πάντων αυτό που έχουμε τρέχει, εν πάση περιπτώσει. Γελάει. Τι να κάνω. Άρα λοιπόν χρειάζεστε ύπνο και η νέα θέση του χρόνου σας καλεί να είστε προσεκτικοί σε οικονομικά θέματα. Τα καρκινάκια ζουν μια αντιφατική κατάσταση, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, είστε έτοιμοι να παραδοθείτε μέσα σε εισαγωγικά στην αγάπη των δικό σας, έναν έρωτα, σε κάτι πολύ σημαντικό. Μέσα στον Δεκέμβριο-Ιανουάριο θα έχετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα εσείς που είστε γεννημένοι τον Ιούλιο. Θέματα εργασίας βέβαια είναι λίγο μπερδεμένα και μπλοκαρισμένα ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στο σημείο που εσείς ακριβώς θέλετε. Όμως όλα αυτά που κάνετε να περνάνε και από τη λογική, γιατί θα έρθει όπως είπαμε ο Κρόνος και θα ελέγξει τι έχετε κάνει. Να κάνω μια παρένθεση, γιατί όταν ακούμε ένα ζώδιο, είτε καλό είτε για κακό, κινητοποιείται ολόκληρο το ζώδιο. Να ξέρετε ότι οι πλανήτες προχωρούν σιγά σιγά. Ο Κρόνος παραδείγματος χάρη, ο οποίος από τις 20 Δεκεμβρίου περνάει στον εγώ καιρό, θα παραμείνει για ένα χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο. Δηλαδή όταν μιλάμε για τους καρκίνους, τους κρυούς, τους ζυγούς και τους εγώκερους, να ξέρετε ότι ο Κρόνος όλο αυτό το χρόνο παραμένει σε εσάς τους καρκίνους, σε εσάς που είστε γεννημένοι τον Ιούνιο και όχι τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν μην τρομάζετε ή δεν πρέπει να τρομάζουμε με τον Κρόνο ο οποίος μας λέει αλήθειες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κινηθεί μόνο στο πρώτο δεκαήμερο το 2018, θα τα πούμε όμως αυτά. Τα λιονταράκια μας έχουν δώσει την ψυχή τους στα παιδιά ή στον ερωτικό σύντροφο. Έχετε κάτι να κάνετε πολύ σημαντικό που δεν τελειώνει. Το επαναλαμβάνω κάθε μέρα, αλλά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει σχέση με τη ζωή σας. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, θα πραγματοποιηθούν τα σχέδιά σας. Θα σταθεροποιήσετε ένα σχέδιο το οποίο έχετε. Βέβαια, αυτόν τον καιρό είστε φορτισμένοι εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Αποκλείεται να είστε 23, 24, 25 Ιουλίου και να μην έχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα, εντάσεις με την οικογένεια που θα παρουσιαστούν όλο αυτό το μήνα. Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να έχετε και την έγκριση ατόμων του σπιτιού σας για να μην έρθετε σε σύγκρουση. Πάντως, λιοντάρια, Ταύροι, Σκορπιοί και Υδροχόοι, γενικά αυτό το μήνα προσέχετε για κρυολογήματα. Ναι. Οι Παρθένοι μας, οι οποίοι αυτόν τον καιρό ασχολούνται με τα ανάδρομος, ο Ερμής, δικό σας κυβερνήτης, με εκείνα τα οικογενειακά, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες ή ακίνητη περιουσία, επηρεάζεστε. Όμως, αν είστε γεννημένοι αρχές Σεπτεμβρίου, σίγουρα αλλάζει η ζωή σας επί το καλύτερο. Βέβαια, είσαστε λίγο σε μία γκρίνια αυτόν τον καιρό, βέβαια εσείς δεν το έχετε καθόλου, αλλά λέμε τώρα έτσι, και κανένα αστείο να περνάει η ώρα. Λίγο θα τα πείτε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ή φιλικά πρόσωπα, είστε έτοιμοι λιγάκι να τα πείτε. Όμως γενικά είναι ένας χρόνος ολόκληρος, μάλλον δύο χρόνια ολόκληρα, τα οποία θα βάλετε τη ζωή σας σε μία τάξη. Πολύ παντρεύεστε, πολύ γάμι θα γίνει. Ναι. Για τους σκορπιούς μας που αυτόν τον καιρό, να ξέρετε ότι οι σκορπιοί, που είναι ένα ιδιαίτερο ζώδιο. Είναι ένα ιδιαίτερο ζώδιο γιατί δεν μπορεί να ξεχάσει οτιδήποτε έχει γίνει. Δηλαδή, σε ένα δίδυμο το νιώθω εγώ, αν κάνεις κάτι θα θυμώσει για μια εβδομάδα και μετά δεν θα το θυμάται. Ένας σκορπιός πονάει τόσο πολύ που δεν το ξεχνάει ποτέ.
Και γι' αυτό θέλει προσοχή αν έχετε σκορπιούς δίπλα σας και ο Άρης τώρα είναι στο ζώδιο τους. Προσέχετε γιατί αυτά τα οποία γίνονται, που λέτε, πώς τα λέτε κτλ. Ενδεχομένως μετά να τα εισπράξετε. Προσέχετε λοιπόν εσείς σκορπιοί των πρώτων ημερών. Και θα πρέπει να προσέχετε αυτά που κάνετε τώρα με τον Δία, γιατί από τον Μάιο και μετά, όπου ο ουρανός θα πάει απέναντι από το ζώδιό σας, σημαίνει ότι οι παρεξηγήσεις που μπορεί να γίνονται τώρα, ενδεχομένως το Μάιο, να δείξουν από το Μάιο και μετά ένα ρήγμα. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί. Κατά τα άλλα, εσείς του Νοεμβρίου περιμένετε πάρα πολλά. Ένα θαύμα γίνεται για εσάς, δεν ξέρω. Ένα παιδί, ένας έρωτας, κάτι που μπορεί να γράψετε. Οι καλλιτέχνες μπορεί να κάνουν θαύματα αυτόν τον καιρό. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε περίοδο κρίσης η τέχνη πραγματικά φτάνει στα ύψη. Και το βλέπουμε και εδώ πόσα πράγματα γίνονται. Λοιπόν, αν είστε καλλιτέχνες, αν είστε ψάρια, καρκίνοι, σκορπιοί του Δευτέρου δεκαημέρου, μπορείτε αυτόν τον καιρό, αυτό το δίμηνο, να κάνετε το θαύμα. Ή των τελευταίων ημερών, καλά πάτε. Οι τοξότες έχουν καινούργια σχέδια. Ζυγούς είπαμε. Ζυγούς δεν είπαμε. Για να πούμε τους ζυγούς. Ναι, για να πούμε τους ζυγούς. Για σας τους ζυγούς, και συγγνώμη, των πρώτων ημερών, θα πρέπει να προσέχετε οικογενειακά θέματα τα οποία θα φέρει στην επιφάνεια ο Κρόνος αυτόν τον καιρό. Τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν, σας το λέω κάθε μέρα, αλλά εκεί Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα δείτε μια σημαντική πρόοδο, ενώ έχετε συναντήσεις, ίσως και παρεξηγήσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας. Το σκορπιό τον είπαμε, το ξόδες μου λοιπόν, προσέχετε το παρασκήνιο, αλλά είναι μια εποχή που πρέπει να πάρετε αποφάσεις, ήδη ο Κρόνος σας έχει δείξει τι θα πρέπει να κάνετε εσείς που είστε πάντα παιδιά, και από τον άλλο χρόνο τέτοια εποχή μπαίνει ο Δίας στο ζώδιό σας, αλλά προετοιμαστείτε για τους στόχους που μπορεί να έχετε βάλει. Ενώ για τους εγώκερους είναι μια καλή εποχή, θα δείτε να διορθώνονται πολλά πράγματα, βέβαια ο κυβερνήτης ο δικός σας μπαίνει στο δικό σας ζώδιο από την ερχόμενη εβδομάδα, όμως σαφώς είναι καλός για σας. Για τους συντροφούς είπαμε ότι θα έχετε ευκαιρίες στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα, αλλά μην υπερβάλλετε, μην υπεραισιοδοξείτε. Ναι. Θα αλλάξετε κάποια πράγματα σε συλλογική δουλειά ή σε φίλους. Μπορεί κάποιοι φίλοι να σας προβληματίζουν αυτόν τον καιρό. Ή να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πολλοί μπορεί να δούμε φίλους από τα παλιά. Με τον ανάδρομο Ερμή επιστρέφουν και τα παλιά. Αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, προσέχετε. Ενώ γενικά μπαίνετε σε μία φάση η οποία δείχνει αλλαγές επί το καλύτερο. Και τελικά τα ψαράκια μας. Αυτόν τον καιρό έχετε κοινωνικές επαφές και κάποιους προβληματισμούς, αλλά είναι ένας μοναδικός χρόνος και για εσάς που είστε γεννημένοι το Φεβρουάριο, και πολύ περισσότερο αν είστε γεννημένοι αρχές Μαρτίου, μπορείτε να περιμένετε το θαύμα που σας έχω υποσχεθεί εδώ, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, κάπου εκεί έρχεται. Αυτά για σήμερα.